Προσούβαν και απειλώθηκε όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια μετακάτσαν σε έναν τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Παρόλο που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος, τα πάντα με τα τέσσερα. Μα φορτώνουν που λες ένα τζιπ για το γελίκουνε. Ήξερα ότι πάνε για θάνατο. Μου το είχαν πει σε όλους τους τόνους στην ασφάλεια. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πει για τα καλά ο ήλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώμι. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέρες με κατάλαβε. Βλέπεις ρε μαλάκα, ποιος μοιάζεται για σένα. Λες ότι πάει να πεθάνεις για αυτούς. Ποιος σε ξέρει. Τους βλέπεις, κάνουν τα ψώνια τους. Θα πάνε σπίτι τους αύριο, στα βαποράκια, περέμπαξε, αρέτσου. Θάλασσα, παιχνίδι, κορίτσια. Ποιος μοιάζεται για σένα, μαλάκα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόνο σαν τάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναδικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Σαν να μη γεννηθήκαν ποτέ, σαν να ήταν ένα ψέμα. Σαν τη χαρά που φτάσε και σε μένα. Άγιοι που δε θα γιορταστούν γιατί δε θα τους βρουν τη μέρα που ταιριάζει. Αμυαλοί που πέσαν στη φωτιά για να έχει το όνειρο φωλιά για να κουρνιάζει. Στη γη και τη ματιά στα